Meu Brasil brasileiro. Selma, πες μου λίγο την ιστορία σου για να σε γνωρίσουμε καλύτερα, πώς ένα κορίτσι με καταγωγή από τη Βραζιλία και την Ελλάδα βρέθηκε στην Αμερική παρέα με τόσο διάσημους ανθρώπους που βλέπουμε και στις φωτογραφίες. Γεννήθηκα στη Βραζιλία, στο Σαν Πάολο, και η μαμά μου είναι Ελληνίδα. Και όταν ήμουν 14, ήρθα στην Ελλάδα να μείνω και έμεινα εδώ 4 χρόνια. Γι' αυτό έμαθα σε ελληνικά. Πήγα στη Νέα Υόρκη να κάνω διακοπές με μία φίλη μου. Είχα και ένα αγόρι που ήμουνα in love. Και έμενα εκεί και άρχισα να πάω έτσι σε πάρτι που ήταν celebrity party. Και μία μέρα πήγα στη Britney Spears birthday party που ήταν 18. Και πήγα εκεί, είχα μια άλλη κάμερα και βγάζω φωτογραφίες αυτή με το Justin Timberlake και αυτά. Και μετά πήρα τηλέφωνο Star και People Magazine και όλα αυτά και να τους πουλήσω τις φωτογραφία και πούλησα πάρα πολλά λεφτά και μετά άρχισα να δουλέψω με το New York Daily News. Ναι, πρώτα. Δούλεψα μαζί τους 15 χρόνια. Και μετά το Billboard με πήρε τηλέφωνο και λέει, θες να κάνεις αυτό? Και άρχισα και να κάνω και interview. Όταν πήγα σε αυτά τα πάρτι, πάντα φωτογραφίες έκανα. Και οπότε έχω τώρα πάρα πολλές φωτογραφίες και κάνω βιβλία. Έκανα ένα βιβλίο που είναι το Oscar, όλα τα Vanity Fair Party. Και τώρα κάνω ένα άλλο βιβλίο που είναι όλα rock stars. Έχω David Bowie, Michael Jackson, Paul McCartney, Kanye West. Πάρα πολλές φωτογραφίες, πολύ ωραίες. Που δεν είχαν έτσι κάμερες και smartphone και όλα αυτά, γιατί μόνο εγώ έκανα τις φωτογραφίες αυτές. Είναι πολύ exclusive, οπότε θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το βιβλίο. Nas noites claras de luar, Brasil, pra mim. Μου έδειξες φωτογραφίες με πασίγνωστους αθλητές. Θέλω λίγο να μου πεις ποιος σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Djokovic. Τον γνώρισα γιατί ένα φίλος μου που είναι από εκεί, Σέρβια, μου λέει, Σέλμα, αυτός θα είναι το πιο μεγάλο tennis player που θα έχεις γνωρίσει. Αυτός είχε ξεκινήσει τότε. Και τον γνώρισα τότε που δεν ήταν famous, δεν ήταν ξέρεις, άρχισε τότε. Και πήγαμε σε ένα μέρος που είχε καριόκι. Οπότε κάναμε καριόκι μαζί και ήταν πάρα πολύ καλός. Είδα φωτογραφία με Kobe Bryant. Τι θυμάσαι από αυτόν, γιατί μιλάμε για έναν μύθο του NBA. Ο Kobe Bryant έκανε πολύ φιλανθρωπία αυτός. Και πάντα του είδα σε αυτά τα πάρτι που έκανε αυτός με το Lakers και ήταν πάρα πολύ καλός γιατί ξέρεις όταν είσαι έτσι πολύ famous και κάνεις πολλά λεφτά και αυτά είναι ωραία να κάνεις αυτά τα πράγματα και ήταν έτσι κρίμα που γίνεται αυτό μαζί του με τη κόρη του. Ήτανε σοκ. Ήταν πολύ μεγάλο σοκ που πώς γίνεται αυτό, κατάλαβες, και very sad. Δεν γίνεται να μην πούμε για τον David Beckham. Είναι τόσο ωραίος από κοντά όσο δείχνει. Ναι, πιο ωραίος από κοντά. Ναι, πιο ωραίος. Σε ένα πάρτι έτσι που ήταν The Game Awards, που ήταν όλοι οι αθλήτες και ήταν αυτός εκεί.
Και ήταν με τα δύο τα παιδιά του, το Brooklyn και το άλλο, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Και ήταν εκεί σαν μια καρέκλα, πώς το λένε, κάθισε σε μια καρέκλα και του λέω «Γεια σου» και σηκώθηκε έτσι να μου μιλάει. Που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, που είναι very gentleman. Eu quero festa, eu quero samba. Να σου πω τώρα το που γνώρισα το Πελέ, που ήμουνα έτσι 22, γνώρισα το Πελέ εκεί, γιατί είχα μια φίλη που δούλευε μαζί του, Βραζιλιάνα κι αυτή, γιατί ήρθε στην Αμερική αυτός να κάνει το κόσμος. Και αρχίσαμε να, έτσι, να κάνουμε παρέα με το Πελέ. Ξέρεις, αυτός μόλι είχε χωρίσει με τη Σούσα και ήθελε να παντρευτεί, να έχει παιδιά και αυτά, αλλά εγώ ήμουνα πολύ νέα, ήμουνα 22, 23 και δεν ήθελα αυτό. Είμαστε μαζί έτσι ένα χρόνο. Πώς ήταν να είσαι ζευγάρι με τον Πελέ? Εκεί που πήγαμε, πάντα τα παπαράτσι ήταν εκεί, ξέρεις, και βγάλανε φωτογραφία. Δεν είναι σαν είναι τώρα που έχει πάρα πολύ παπαράτσι, αλλά και τότε ήταν. Υπάρχει κάποια ιστορία που τη θυμάσαι έτσι πολύ έντονα να την έχεις ζήσει μαζί με τον Πελέ? Είχα ένα σπίτι πάρα πολύ μικρό. Μόλις είχα πάρει αυτό το σπίτι και αυτός μου λέει «Θέλω να έρθω να δώσω σπίτι σου, να σου φέρω έτσι ένα δώρο». Και του λέω «Όχι, δεν μπορώ, γιατί είναι πολύ μικρό» και μου λέει «Τι λες ρε, εγώ ήμουνα στη φαβέλα, ήμουνα πολύ, δεν ήμουνα πλούσιος, δεν με νοιάζει αυτά τα πράγματα». Γιατί αυτός πάντα είχε ένα σοφέρ, ξέρεις, και το σοφέρ ήταν το bodyguard. Και όταν ήρθε στο σπίτι μου εκείνη την μέρα, πήρε ένα ταξί, δεν ήθελε κανένας να έρθει μαζί του. Και ο ταξιδής κοίταει έτσι πίσω και λέει «Εσύ φαίνεσαι με το Πελέ». Και του λέω «Είναι το Πελέ». Και αυτό λέει «Τι, είναι το Πελέ μέσα στο ταξί μου, τι είναι αυτό το πράγμα». Και έκανε την πλάκα του αυτός και λέει «Όχι, δεν πληρώνεις, δεν θέλω να πληρώνω». Αλλά ο Πελέ του έδωσε, ξέρεις, τα λεφτά.